Κύριε Ρετσινά, να ξεκινήσουμε από την τελευταία εξέλιξη. Τις τελευταίες ημέρες γίνεται μια προσπάθεια επαναλειτουργίας των γραμμών, ομαλοποίησης της κατάστασης, όσο είναι αυτό δυνατό να συμβεί. Των τρένων, ναι. Εσείς έχετε βεβαίως μεγάλη εμπειρία σε αυτές τις υποθέσεις. Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι τα κριτήρια, τι πρέπει να προσέξουν οι αρμόδιοι από εδώ και πέρα, ώστε να μηδενιστεί ο κίνδυνος να δούμε το παραμικρό ατύχημα στα σιδηροδρομικά δίκτυα. Πώς γίνεται να επανεκκινήσει με ασφάλεια οι γραμμές και πώς γίνεται να επανέλθει η εμπιστοσύνη στους πολίτες? Λοιπόν, καταρχήν, πρέπει να επανέλθουν δύο δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες κατήργησε η Hellenic Train, πρώην Τρενοσέ. Η πρώτη είναι, αφαίρεσε από το προϊστάμενο της αμαξοστοιχίας, το προϊστάμενο των συνοδών, να το πούμε έτσι, τα καθήκοντα ασφαλείας. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι αν στη Λάρισα είχε καθήκοντα προϊστάμενο της αμαξοστοιχίας, όπως ήταν πριν το πρώτο τρίμηνο του 19 και πίσω, θα παρέμβαινε. Θα έλεγε του σταθμάρχη, κύριε σταθμάρχα, φέρε μου το υπόδειγμα 1001, όπως υποχρεούσε να κάνεις, διότι τηλεγράφημα δίνεις μόνο στα ενδιαλεύσει τρένα. Τα τρένα που σταματάνε πρέπει να δώσεις έγγραφο υπόδειγμα 1001 ή 1001, όπως το θέλετε εσείς το ίδιο. Λοιπόν, και μετά, μέσα στο υπόδειγμα, θα έλεγε ποια γραμμή θα ακολουθήσει το τρένο. Υπάρχουν δύο λέξεις κυρία. Ή κανονικά από την άνοδο ή αντίθετα από την κάθοδο. Πώς θα πας. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το αφαίρεσαν. Δεν άκουσα να επανέρχεται αυτό. Είναι πολύ βασικό για μένα. Και φανταστείτε ότι αν ξεκινούσε το τρένο, παρά τα αυτά, ο προϊστάμενος, εφόσον δεν πέδισαν οι μηχανοδικοί, γιατί και οι μηχανοδικοί έχουν κάνει σημαντικά λάθη εξίσου με τον ακατάλληλο σταθμάρχη. Έπρεπε να ζητήσουν υποχρεωτικά το υπόδειγμα 1001. Δεν το έκαναν. Έπρεπε τουλάχιστον να ρωτήσουν από ποια γραμμή φεύγουν. Δεν το έκαναν. Έπρεπε να κάνουν ανακοίνωση μέσα στο ραδιοτηλεφώνο της γραμμής ότι φεύγει η αμαξοστοιχία 62, π.χ. κανονικά για την άνοδο ή αντίθετα από την κάθοδο. Και θα τους έλεγε κανονικά την άνοδο, μάλιστα. Όταν θα μπαίνανε στην κάθοδο, το πρώτο πράγμα που λέει άρθρο 1204 του ισχύοντος Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας, δηλαδή το πρωτόκολλο, άμεση στάθμευση. Είναι σαφέστατα. Θα τα βρει βέβαια η Επιτροπή Διερεύνησης του Ατυχήματος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να επανέλθουν τα καθήκοντα ασφαλείας στο προϊστάμενο της αμαξοστοιχίας όπως ήταν πριν το 19. Ένα αυτό. Δεύτερο, τέλος του 20 καταργήθηκε ο δευτεροβάθμιος έλεγχος. Δηλαδή η συνεργασία μεταξύ Hellenic Train και ΟΣΕ στο γραφείο της Καρόλου δίπλα από το ρυθμιστή κυκλοφορίας του ΟΣΕ, οι ρυθμιστές κάνουν 24ωρη βάρδια, υπήρχαν δύο άτομα της ΟΣΕ. Ένας προϊστάμενος των μηχανοδηγών και ένας προϊστάμενος αμαξοστοιχιών. Αυτοί μιλάγανε με τα τρένα. Και ο σταθμάρχης, ο ρυθμιστής κυκλοφορίας του, δεν μιλάει με τους σταθμούς. Άρα ένα σφάλμα πρωτοβάθμιο από... Γιατί δεν γίνεται μόνο από σταθμάρχη, είναι σταθμάρχης και μηχανοδική, έτσι. Είχε τη δυνατότητα ο δευτεροβάθμιος online έλεγχος να το διορθώσει. Ούτε αυτό το ακούω να επανέρχεται. Δεν ξέρω τι έχουν πει στον νέο υπουργό. Και πώς τον έχουν ενημερώσει, ούτε αυτό το ακούω. Πάμε στο τρίτο. Τρίτη δικλίδα, η οποία μιλάω για τα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, που πρέπει υποχρεωτικά να μπει. Στο πρώτο τρένο που θα πάει από Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι το λεγόμενο κόκκινο τηλέφωνο, δηλαδή η σύγχρονη ραδιοεπικοινωνία. Έχει μπει στα ελληνικά τρένα από το 2013. Εκπαιδεύσαμε τους μηχανοδικούς το 2014. Και δεν έχει, ενώ οι σταθμοί λειτουργούν, ο ρυθμιστής κυκλοφορίας του ΟΣΕ μιλάει μέσω της σύγχρονης ραδιοεπικοινωνίας με τους σταθμούς του, δεν μιλάει με τα τρένα και ούτε οι μηχανοδικοί ακούνε από το ένα τρένο στο άλλο. Γιατί αυτό
Εδώ είναι ευθύνες της RAS και της Helling Trains που δεν έχει μπει ακόμη το σύστημα στη λειτουργία. Παρά τα αυτά, άμεσα πρέπει να μπει στο πρώτο τρένο που θα πάει από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και επίσης, γιατί δεν έχει μπει σε λειτουργία αυτό? Γιατί βρίσκει αφορμή η Helling Trains και λέει ότι είναι μένα, αλλά επειδή είναι ελληνικά τα τρένα και εγώ τα νοικιάζω μέσω ΓΕΑΟΣΕΑ το ελληνικό κράτος, θα πρέπει η ΓΕΑΟΣΕΑ να τα πιστοποιήσει στη ΡΑΣ και φέξε μου και κλείσα. Η ουσία είναι ότι τα ιταλικά τρένα μας φέρανε, τα οποία είναι αρχαιότερα από τα ελληνικά τρένα και προβληματικά, έτσι, δεν έχουν σύστημα που να ανταποκρίνεται συμβατό με το GSMR, το Global System for Mobile Communication Railways, αυτό που λέμε η σύγχρονη ραδιοεπικοινωνία. Ναι. Λοιπόν, και θέλω να δώσω και κάτι άλλο. Ακούω εγώ τον νέο υπουργό, πολύ ωραία, λέει ότι να βάλουμε κάμερες στις σύραγγες. Μάλιστα, οι κάμερες στις σύραγγες είναι καλές. Τι διασφαλίζουν όμως? Διασφαλίζουν το να βλέπεις να μην μπει καμιά γελάδα μες στη σύραγγα, να μην μπει καμιά συμμορία για να κλέψει, τα γνωστά. Δεν διασφαλίζει την ασφάλεια των τρένων, της κυκλοφορίας. Δεν διασφαλίζει αν πάρεις πυρκαγιά στη σύραγγα. Λοιπόν, θα πρέπει να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω. Θα πρέπει, όπως υπάρχει στο εξωτερικό, να προχωρήσουμε να βάλουμε σε όλα τα intercity μέσα σε μια διετία, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει μια μέρα στην άλλη, να βάλουμε σύστημα πυρόσβεσης με κατερρινισμό. Λέγεται αυτό το σύστημα λέγεται κατερρινισμός, είναι υδρονέφωση με υψηλής πίεσης, έτσι ονομάζεται. Ναι. Εντάξει, στην Ιταλία υπάρχει. Όμως η Ιταλική εταιρεία, επειδή τα έχει σε δευτερεύουσες γραμμές αυτά τα τρένα, τα έχει στο Ρώμη, Ρέτζιο Καλάμπρια. Και επειδή εκεί έπρεπε να βάλουν το σύστημα, μας τα φέρανε εδώ που η ελληνική νομοθεσία δεν έχει προχωρήσει. Είμαστε ακόμη με τους πυροσβεστήρες, 2 πυροσβεστήρες ανά όχημα. Τα φέρανε εδώ, τους βόλευε. Και τα πολύ διαφημίσανε, τα θιασιδώσανε, τα πολύ διαφημίσανε ότι είναι τα σούπερ, τα μοντέρνα, κολοκύθια με τη ρίγανη είναι όλα αυτά. Θέλει μια ολόκληρη εκπομπή για να τα αναλύσω αυτά, για τα ιταλικά τρένα αυτά που μας φέρανε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το διατάφτα θα πρέπει να δρομολογηθεί μέσα στη διετία να μπει σύστημα πυρόσβεσης με κατερρινισμό στα βαγόνια. Άρα, κύριε Ρεσίνα, ακούμε για μια σειρά ελλείψεις οι οποίες αναδεικνύονται και από αυτά που μου λέτε εσείς και από αυτά που έχουν αναφέρει ειδικοί και εργαζόμενοι. Άρα βλέπουμε ότι είναι πολλαπλά τα κενά. Οι αιτίες του κακού τελικά αναδεικνύουν πολλαπλά προβλήματα στις ιδιοδρομικές δομές. Οι εργαζόμενοι, πείτε μου για να σας ρωτήσω. Οι εργαζόμενοι δικαίως μιλάνε για ορισμένα προβλήματα. Έτσι, δικαίως, όταν μιλάνε για τα κενά, για ορισμένα πράγματα μιλάνε και αδίκως. Θέλουν και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Δηλαδή, λένε τώρα ότι με 2 μηχανοδηγούς, έτσι, θα βάλουμε όλα τα τρένα με 2 μηχανοδηγούς. Εγώ ρωτάω, το Θεσσαλονίκη Λάρισα δουλεύει με 1 μηχανοδηγό και με 1 προϊστάμενο αμοξυγείας. Και πάει μια χαρά. Γιατί να βάλουμε 2 μηχανοδηγούς, να καταργήσουμε και εκεί το προϊστάμενο αμοξυγείας? Μα 3 ήταν στην 62. Ήταν 2 που οδηγούσαν οι μηχανοδηγοί και ο άλλος ο συναδελφός του Άνευ Υπηρεσίας που γύριζε στη Θεσσαλονίκη. Σκοτώθηκαν και οι 3. Κανένας τους δεν αντέδρασε σωστά. Αντί να βάλουμε λοιπόν τα καθήκοντα ασφαλείας να τα επαναφέρουμε στο προϊστάμενο αμοξυγείας, πάμε να καταργήσουμε και τα προαστιακά του προϊστάμενου αμοξυγείας και να βάλουμε 2ο μηχανοδηγό. Δεν καταλαβαίνω. Μάλιστα. Και δεν καταλαβαίνω τι είσαι. Τι εισηγούνται στον κύριο Γιαναπετρίτη. Μάλιστα. Σας ακούω. Ερώτημα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή τεχνολογία η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί και να εκμηδενίσει την πιθανότητα ατυχήματος από ανθρώπινο λάθος, ή ο ανθρώπινος παράγοντας θα είναι πάντοτε κρίσιμος? Ο ανθρώπινος παράγοντας
πάντα υπάρχει πάνω από κάθε τεχνολογία. Εκείνο που μπορεί να διασφαλίσει, και το διασφάλιζε όμως και στη Λάρισα, είναι να έχουμε το πλήρες σύστημα σχηματοδότησης τηλεδιοίκησης. Όπου έγινε τόση φασαρία και παίζουμε με τις λέξεις για την τηλεδιοίκηση. Λοιπόν, να πούμε για το σύστημα της κεντρικής τηλεδιοίκησης. Η κεντρική τηλεδιοίκηση υπήρχε πριν το 11, από το 11 και πίσω, από τον Παλαιοφάρσαλο μέχρι το Πλατή, σε όλο αυτό το κομμάτι. Από το 12 άρχισαν οι βανδαλισμοί. Εντάξει. Τα έφτιαχνε ο ΣΕ και λοιπά. Φτάνουμε στο 15. Ο καινούργιος υπουργός που τώρα φωνάζει, ο τότε, ο κύριος Σπίτζης, μείωσε τη χρηματοδότηση του ΣΕ από 120 εκατομμύρια που ήταν το χρόνο σε 45 εκατομμύρια. Αποτέλεσμα υποχρηματοδότηση του ΣΕ. Τα 40 από τα 45 πηγαίνανε τότε για τη μισθοδοσία προσωπικού, όπως θυμάμαι. Λοιπόν, με τι λεφτά ο ΣΕ θα μπορούσε να συντηρήσει και να αποκαταστήσει τα συστήματα? Τίποτα. Το 15 λοιπόν, τον Ιούλιο του 15, για να μην λέμε μόνο για το 19, πιάνει μια πυρκαγιά στο Λιτόχωρο. Αυτή η πυρκαγιά βγάζει αρκετά off την τηλεδιοίκηση, την τότε, με το παλιό σύστημα σχηματοδότησης τηλεδιοίκησης. Μια χαρά ήταν. Ναι. Λοιπόν, και πάμε μέχρι το 19 με κάπως τυφλή την τηλεδιοίκηση. Έβλεπε μόνο σε δύο κομμάτια. Φτάνουμε το 19, τον Ιούλιο του 19, με την παρούσα κυβέρνηση, και γίνεται φωτιά εκεί στην περιοχή της Ζάχαρης στη Λάρισα, καίγονται τα καλώδια, βγαίνει off η τηλεδιοίκηση. Η κεντρική τηλεδιοίκηση. Παράλληλα όμως, έχει προχωρήσει το έργο και έχουν φτιαχτεί 6 τοπικές τηλεδιοίκησεις. Δηλαδή, τοπικός πίνακας χειρισμό. Και αυτό τηλεδιοίκηση είναι. Διότι όταν είσαι στο αρμαχείο της Λάρισας και δίνεις εντολή σε ένα κλειδί, χαράζεις δρομολόγιο και πάνε όλες οι αλλαγές, όλα τα κλειδιά και ταυτίζονται και δεν μπορεί να τα αλλάξεις, αυτό είναι και αυτό τηλεδιοίκηση, είναι τοπικής κλίμακας. Okay. Αναφέρεστε λοιπόν στο μηχάνημα που έδειξε και ο κύριος Παπαδόπουλος, ο υπουργός, έτσι? Βεβαίως. Αυτά, τώρα αυτό δεν είναι μόνο στη Λάρισα. Είναι και στο Παλαιοφάρσαλο, είναι και στο Γρανώνα, είναι και στα Ορφανά. Έχουν φτιαχθεί 6-7 τέτοιοι πίνακες. Τοπική. Μεθαύριο, όταν φτιαχθεί το κτίριο εκεί στη Λάρισα, αυτό που πήγε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα φτιάξουν ένα μεγάλο πίνακα και θα γίνει το τηλεχειρισμός από εκεί και θα πάρουν τους σταθμάρχες που είναι τώρα στους τοπικούς χειρισμούς να τους πάνε εκεί να δουλεύουν. Θα ταχθούν δηλαδή επιμέρους πίνακες και άρα επιμέρους σταθμούς σε μια κεντρική τηλεδιοίκηση που είχαμε πριν το 12, για να μην παίζουμε τώρα με τη λέξη τηλεδιοίκηση. Λοιπόν, και να λένε τις αλήθειες. Γιατί μην κοκορομαχία, βαρέθηκα τις κοκορομαχίες, ο ένας να ρίξει τον άλλον, όλοι φταίνε. Λοιπόν, σας είπα τώρα για την πυρκαγιά του 15 και είχε μείνει αρκετά τυφλή. Κάποιοι δεν αναφέρουν το 15, τους βολεύει μόνο το 19, λένε. Λοιπόν, αν υπάρχει σηματοδότηση τηλεδιοίκηση κεντρική, που θα ενταχθούν και οι τοπικοί πίνακες της τηλεδιοίκησης, έτσι, θα είναι πολύ περιορισμένο το ανθρώπινο λάθος. Αλλά να σας πω κάτι. Όλα τα συστήματα μπορούν να βγουν off για μερικές, από μερικές ώρες μέχρι μερικές μέρες. Είτε από βανδαλισμό, είτε γιατί πρέπει να συντηρηθούν για τον Α ή Β λόγο. Πώς δουλεύαν οι σιδηρόδρομοι από την εποχή του Τρικούπη μέχρι σήμερα? Είχαν και υπάρχουν έτσι αυστηρά πρωτόκολλα. Είναι ο κανονισμός κυκλοφορίας. Ουδείς τον εφάρμοσε. Ο ελόγος καθμάρχης δεν τον εφάρμοσε. Έπρεπε να δώσει υπόδειγμα 1001 στο μηχανοδηγό, έτσι, και να πάρει και υπογραφή. Ένα αυτό. Δεύτερον, το τηλεγράφημα που έδωσε είναι λάθος, γιατί δεν είπε από πού φεύγουν. Οι μηχανοδηγοί δεν το ρώτησαν, φταίνε το ίδιο. Έτσι. Μπήκανε, νομίζανε ότι πάνε με την άνοδο. Μπήκανε στην κάθοδο, ρε παιδιά,
ο κανονισμός σου λέει άμεση στάθμευση. Παιδείς και σταματάς στην αμαξυγεία. Θα είχαμε γλιτώσει από την τραγωδία. Λοιπόν, συνθήκες αφαίρεσαν το προϊστάμενο τα καθήκοντα ασφαλείας, αφαίρεσαν και το δευτεροβάθμιο όργανο. Είναι μια σειρά από παράγοντες. Ποτέ δεν γίνεται το οποιοδήποτε συμβάν αν δεν συντρέχουν τουλάχιστον τρεις και πλέον παράγοντες.